Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ θερμή υποδοχή. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ αγχωμένη και συγκινημένη ταυτόχρονα που μου έγινε αυτή η πρόταση και θα μιλήσω εδώ μπροστά σας για ένα θέμα που είναι και βιωματικό και πολύ πολύ σοβαρό, γιατί είναι σημείο των καιρών όλοι να ασχολούνται με την εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων και να αγνοούν την ψυχή. Οπότε θα προσπαθήσω, χωρίς να σας κουράσω και πολύ περιεκτικά, να σας μιλήσω και για την προσωπική μου εμπειρία και λίγο να παίξουμε με τα συναισθήματα. Γιατί αυτή είναι και η δουλειά μου, άλλωστε. Πώς σε λένε? Ναι, ναι. Ωραία. Φαντάζομαι θα έχεις δει στον δρόμο κάποιο παλιό συμμαθητή, κάποιο φίλο, κάποιον ο οποίος θα έρθει και θα σου πει: «Γεια, Γιώργο, τι γίνεται? Ρε, εσύ υπάρχεις, τι έγινε?» Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Μπορεί να μην είναι ένας παλιός συμμαθητής, μπορεί ακόμα να είναι η μαμά σου, που είναι ακόμα πιο σοβαρό. Ή να σου πει αδυνάτησες, που είναι επίσης πολύ σοβαρό, γιατί ναι, μπορεί να έχεις παχύνει, αλλά μπορεί να έχεις αδυνατήσει γιατί είσαι άρρωστος. Ποτέ δεν θα καταλάβω την ψυχολογία ενός ανθρώπου που προτιμάει, όταν σε βλέπει, να σου πει κάτι αρνητικό από το να σου πει κάτι θετικό. Ή μάλλον η αλήθεια είναι ότι με όλο αυτό το ταξίδι, γιατί πια έχω μεγαλώσει, έχω γίνει μητέρα, το έχω ψάξει αρκετά, γιατί αναγκάστηκα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Μου έκανε τελικά πάρα πολύ καλό. Τελικά την κατάλαβα την ψυχολογία. Δεν την αποδέχομαι, αλλά την έχω καταλάβει. Όλοι μας έχουμε ένα τραύμα, όλοι κάτι κουβαλάμε. Και όλο αυτό το πράγμα ξεκινάει συνήθως από τους γονείς μας, αλλά μπορεί να μας έχουν μεγαλώσει άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή το περιβάλλον μας είναι αυτό που μεγαλώνοντας μέχρι τα 7 μας χρόνια ορίζει το χαρακτήρα μας τελικά. Έτσι πολύ επιγραμματικά. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, για κάποιο λόγο, κάποιοι το έχουν κάνει και επάγγελμα, δε. Δηλαδή, δεν τους φτάνει να είναι από μόνοι τους πικρόχολοι μέσα στη μέρα. Το κάνουν και πληρώνονται γι' αυτό. Κατά τη γνώμη μου, είναι εγκληματικό. Αλλά επίσης είναι σημείο των καιρών και στηρίζεται τεράστια βιομηχανία πάνω στην κριτική. Εκπομπές, περιοδικά, ολόκληρα blogs στο ίντερνετ. Όλα αυτά βασίζονται πάνω στο μίσος. Δηλαδή, το ακριβώς αντίθετο πράγμα από αυτό που θα καταλήξει αυτή η ομιλία να σας περάσει σαν μήνυμα. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου έστειλε μια κοπέλα στο Instagram όταν ανακοίνωσε ότι θα κάνω αυτή την ομιλία, το οποίο νομίζω τα λέει όλα. Και θα καταλάβετε γιατί. Μου έγραψε, λοιπόν, να μιλήσεις για αυτούς που μας κοιτούν με λύπηση και στη συνέχεια κάνουν κήρυγμα για το self-control. Γιατί θεωρούν πως τρώμε σαβόδια και είμαστε χοντροί. Είναι αυτοί οι ίδιοι που μας κοιτούσαν με λύπηση όταν δεν είχαμε μαλλιά γιατί παλεύαμε με τον καρκίνο. Τώρα μας κοιτούν με λύπηση γιατί παχύναμε από τις κορτιζόνες και τα χάπια, προκειμένου να μείνουμε ζωντανοί. Ο κόσμος κρίνει εύκολα και συνήθως την επιφάνεια. Falling down on my face, trying to forget all my feelings of love. I mean, you know what? What a shame to have to write a song like that. Feelings, I'm not making man fun of the man. I do not believe the conditions that produced a situation that demanded a song like that. Λοιπόν, αυτή είναι η Νίνα Σιμών, για όσους δεν την γνωρίζετε. Μια γυναίκα που δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή αυτού του κομματιού. Για κάποιο λόγο, κάθε φορά που χρειάζεται να μιλήσω για κάτι που έχει να κάνει είτε με την τέχνη είτε με την προσωπική ανάπτυξη ενός ανθρώπου, μιλάω πάντα για αυτό το βίντεο. Είναι πολύ μεγάλο, θα σας πρότεινα να το δείτε. Και η γυναίκα αυτή λέει ότι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο εγώ μπήκα στη διαδικασία να γράψω ένα τραγούδι που μιλάει για το ότι δεν θέλω πια να νιώθω συναισθήματα αγάπης, γιατί με πληγώνει αυτό. Γιατί κάποιος με έκανε να νιώθω έτσι. Έχω καταλάβει στη ζωή μου ότι μια καλή κουβέντα μπορεί να σου σώσει τη ζωή. Το έχω δει να συμβαίνει. Το ξέρετε, άλλωστε. Όλοι το ξέρουμε. Όλα αυτά που θα σας πω τα ξέρετε. Απλά χρειάζεται καμιά φορά υπενθύμηση. Επίσης, μια κακή κουβέντα, αυτό που πολλοί δεν συνειδητοποιούν, μπορεί να στείλει έναν άνθρωπο να πέσει από τον μπαλκόνι. Γιατί μπορεί η ψυχολογική του κατάσταση να είναι τέτοια
που απλά εσύ του δίνεις μια σπροξιά και εκείνος πέφτει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το πώς κρίνουμε και γιατί κρίνουμε έναν άνθρωπο. Στη χώρα αυτή δυστυχώς είναι αυτόματο. Είναι αυτό που λέμε εμείς κουτσομπολιό. Είναι μια αυτόματη λειτουργία που έχει περάσει από γενιά σε γενιά. Είναι τελείως λάθος. Είναι εγκληματικό. Σταματήστε να το κάνετε. Εγώ θα σας πω εντάχει την προσωπική μου ιστορία και προφανώς γιατί με κάλεσαν οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου να μιλήσω γι' αυτό. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ηθοποιός. Έχω ξεκινήσει περίπου κάτι λίγο παραπάνω από 15 χρόνια να δουλεύω. Όταν ξεκίνησα λοιπόν σε αυτή τη δουλειά, με κάλεσαν μεταξύ άλλων να κάνω μία φωτογράφηση για ένα περιοδικό. Παρένθεση. Πάντα θα εκπροσωπώ και από τότε ήμουν ένα κορίτσι, να το πω ωραία και ακριβώς όπως μου αρέσει να το ακούω για τον εαυτό μου πια, καμπυλωτό. Και αυτό πάντα μου άρεσε όταν το έβλεπα στους άλλους, αλλά στον εαυτό μου δεν μπορούσα να το αναγνωρίσω γιατί και εγώ είχα ένα τραύμα. Γιατί και εγώ μεγάλωσα με μία μητέρα που ήταν πάντα πάρα πολύ γυμνασμένη και πάντα μου έλεγε να προσέχω και να γυμνάζομαι. Και όταν μερικές φορές είχα πάρει κάποια κιλά γιατί ήμουν στην εφηβεία και ήμουν λίγο άγριο νιάτο και δεν έδινα και πολύ σημασία σε αυτά τα πράγματα. Αυτό το πράγμα με επηρέασε πολύ και είχε αντίθετο αποτέλεσμα. Και έτσι δεν έδινα σημασία καθόλου σε αυτό. Δεν είχα ιδέα πώς μοιάζω. Ούτε όταν δεν είχα πολλά κιλά, ούτε όταν είχα κιλά, ούτε ποτέ. Δεν με ένοιαζε, δεν με ενδιέφερε. Μέσα μου προφανώς με ενδιέφερε πολύ και θα καταλάβετε γιατί. Σε εκείνη λοιπόν τη φωτογράφηση με ρώτησαν τι θέλω να βάλω. Τους είπα. Ήταν καλοκαίρι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τους είπα ότι δεν θα ήθελα να φορέσω μαγιό και ότι πάντα φοράω ψηλά παπούτσια για να νιώθω καλύτερα. Οι κοπέλες θα το καταλάβουν αυτό. Πήγα λοιπόν στη φωτογράφηση όλα λάθος. Χαμηλά παπούτσια, μαγιό, λάθος όλα. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Η φωτογράφηση δεν έπαιξε ποτέ. Σε περιοδικό που έκτοτε έχω κάνει πολλές φωτογραφίσεις, γιατί φυσικά μετά έγινα διάσημη και τους αφορούσα. Προσπάθησα να μάθω γιατί ήταν η πρώτη μου φωτογράφηση, δεν ήξερα γιατί δεν μπήκε, πολύ στεναχωρήθηκα. Για καλή μου τύχη ο φωτογράφος ήταν γνωστός μου, τον πήρα, τον ρώτησα, η απάντηση του περιοδικού ήταν ότι είμαι oversized. Δεν ήμουνα oversized. Ήμουνα κανονική. Ήμουνα oversized σε σχέση με το πρότυπο που αυτοί είχαν στο μυαλό τους για το τι έπρεπε να φωτογραφηθεί στο περιοδικό. Τέλη δεκαετίας του 90, αν δεν κάνω λάθος, αρχές 2000 κάτι. Σοκαρίστηκα, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, έκλαψα πάρα πολύ, με επηρέασε πάρα πολύ και με έκανε μετά να αναρωτηθώ γιατί. Γιατί με επηρέασες τόσο πολύ, γιατί με επηρεάζει η γνώμη των άλλων, γιατί σας νοιάζει τι θα πει ο καθένας για εσάς. Στη δική μου την περίπτωση, που είμαι ένας άνθρωπος που βρίσκομαι κάτω από αυτά τα φώτα μονίμως στη ζωή μου, είτε είμαι στο σπίτι μου, είτε κοιμάμαι, είτε όχι, έχουν πάντα κάτι να πούνε. Βάλω με συνέχεια από αυτό. Αυτό μπορεί να είναι πολύ καταστροφικό, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχουν συνάδελφοί μου, που μπορείτε να καταλάβετε ποιοι είναι, οι οποίοι δεν το ξεπέρασαν ποτέ και βάλανε πάρα πολλά κιλά και ακινητοποιήθηκαν. Βέβαια, συμβαίνει και το αντίθετο, έτσι, να μην μιλάμε μόνο για τα παραπάνω κιλά. Αυτό είναι κάτι που απασχολούσε εμένα. Υπάρχει και το skinny shaming, όπως αναφέρεται στο ίντερνετ συγκεκριμένα. Δηλαδή, διάβασα κάπου για την Emma Stone, μια γυναίκα η οποία πήρε και Όσκαρ πρόσφατα για το La La Land, που έλεγε ότι μου γράφουν στο ίντερνετ σχόλια «Φάε κάτι, φάε ένα σάντουιτς». Και λέει «Τρώω, δεν θέλω να είμαι κακό πρότυπο για κανέναν. Αυτό είναι το σώμα μου. Αυτή είναι η δομή μου». Λοιπόν, ζούμε στην εποχή της εικόνας και αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή, κυρίως για τα παιδιά μας. Διάβασα στατιστικά στοιχεία για τα παιδιά, για το body shaming γενικά και ταράχτηκα πάρα πολύ γιατί μεγαλώνω ένα μικρό παιδί, ένα μικρό κορίτσι και συνειδητοποίησα πόσο πολύ προσοχή θέλει για να του περάσω τι είναι σημαντικό σε αυτή τη ζωή και δεν είναι η εξωτερική εικόνα. Διάβασα, κυρίως τα στατιστικά της Κίνας ήταν τα πιο τρομακτικά, που λέει ότι υπάρχουν κοριτσάκια 3, 4, 5 χρονών που αν έχεις το Θεό σου, δηλαδή δεν έχουν συνειδητοποιήσει τίποτα σε αυτή τη ζωή και κάνουν εξαντλητικές δίαιτες γιατί βλέπουν ένα πρότυπο στο Instagram ή στην τηλεόραση που ορίζει να έχεις μέση δαχτυλίδι, τεράστιο ποπό και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Μεταξύ μας τώρα, ξέρετε πολύ καλά ότι αν θέλεις να πετύχεις αυτή την εικόνα, απλά πας και κάνεις τρεις πλαστικές και γίνεται.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάθεται ο καθένας και στεναχωριέται γιατί δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω, η αλήθεια είναι, γιατί αναγκαστικά θα μιλήσω γι' αυτό. Φαντάζομαι, καταλαβαίνετε σε ποιους ανθρώπους αναφέρομαι. Το συνειδητοποιείτε ότι με απλά εργαλεία που κυκλοφορούν παντού στο ίντερνετ μπορείτε να κάνετε τον εαυτό σας να μοιάζει όπως θέλετε. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορείτε να κάνετε τον εαυτό σας να έχει αυτό τον τεράστιο ποπό, αυτή την ελάχιστη μικρή μεσούλα και να είσαστε ok με αυτό και να ζείτε ένα τεράστιο ψέμα? Φυσικά και μπορείτε. Οπότε η δική μου, αν μπορώ να πω συμβουλή, γιατί εγώ δεν είμαι επιστήμονας, είναι καθαρά βιωματικό όλο αυτό που σας λέω, είναι ότι αν μη τι άλλο, δεν σας λέω μην ακολουθείτε, και εγώ ακολουθώ και βλέπω, είναι σημεία των καιρών, θέλω να είμαι up to date και να παρακολουθώ τι γίνεται. Όμως, έβαλα τον εαυτό μου στη διαδικασία να την αποκωδικοποιήσει την εικόνα. Δηλαδή, με αφορά αυτό, θέλω να γίνω έτσι, τι είναι η πληροφορία που παίρνω? Πρέπει να το μάθουμε στα παιδιά μας αυτό. Γιατί δεν μπορείς να το αποφύγεις, δεν μπορείς να πάρεις το ίντερνετ από τα παιδιά. Έτσι δεν είναι? Οπότε, αυτό που θέλω να πω, το πιο σημαντικό είναι ότι δεχόμενοι το σχόλιο, το πικρόχολο του οποιοδήποτε, από το συμμαθητή του Γιώργου που τον είδε στον δρόμο και φαντάστηκε ότι έχει παχύνει ο άνθρωπος, μέχρι του κυριούλη που πληρώνεται για να με κρίνει εμένα, είτε είμαι αδύνατη είτε όχι, δεν έχει καμία σημασία, θα βρει αυτός κάτι να πει. Είναι ότι αν εγώ νιώθω για τον εαυτό μου έτσι, απλά μου το επιβεβαιώνει ο κύριος αυτός. Άρα τι πρέπει να κάνω? Να χτίσω τη δική μου αυτοπεποίθηση, να αποδεχτώ εγώ τον εαυτό μου, για να μπορέσω να του απαντήσω πάρα πολύ όμορφα την επόμενη φορά ότι δεν σε ρώτησα. Εγώ αυτό κάνω πια, θέλω να σας πω. Δηλαδή, αν κάποιος μου πει κάτι τέτοιο, ακόμα και η ίδια μου η μητέρα, αν έρθει και μου πει πήρες 2-3 κιλά, θα της πω δεν σε ρώτησα. Είναι επιλογή μου. Στη δική μου την περίπτωση, εμένα κάποιος μου έδειξε το δρόμο για αυτό που λέω εγώ, προσωπική ανάπτυξη. Μου άνοιξε τα μάτια, μπήκα στη διαδικασία, διάβασα, ασχολήθηκα με τον εαυτό μου, είδα τι ήταν αυτό που με είχε πειράξει όταν ήμουν μικρή και όλα αυτά τα κακόβουλα σχόλια εμένα με επηρέαζαν και απελευθερώθηκα. Το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτήν την ιστορία είναι να περιβάλλετε τον εαυτό σας με θετικούς ανθρώπους. Να αποφεύγετε τους τοξικούς ανθρώπους, που μπορείτε να τους αναγνωρίσετε και είναι ακόμα και μέσα στην οικογένειά μας. Και αυτά επίσης τα διάβασα στο ίντερνετ. Είδα μαρτυρίες δηλαδή ανθρώπων και διάσημων ανθρώπων και όχι διάσημων ανθρώπων που είχαν θέματα με την εικόνα τους και οι ίδιοι τους οι γονείς τους βάλαν σε αυτή τη διαδικασία. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό να συμβαίνει σε έναν άνθρωπο αυτό. Τώρα μιλάμε βέβαια για το συγκεκριμένο θέμα γιατί οι γονείς ευθύνονται για πάρα πολλά πράγματα. Οπότε η δουλειά είναι προσωπική. Πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου, οφείλεις, γιατί πρέπει είναι μια λέξη που δεν χρησιμοποιώ συνήθως, οφείλεις να βάλεις τον εαυτό σου στη διαδικασία να βγάλεις από μέσα σου το καλύτερό σου. Και είναι πολύ προσωπική η απόφαση που θες να μοιάζεις. Δεν αφορά κανέναν. Έχω φίλες γυναίκες με πολλά κιλά, που είναι και καλλιτέχνηδες, που τις βλέπω πάνω στη σκηνή και είναι πιο σεξι από το σεξι. Γιατί έχουν ένα ταλέντο πολύ έμφυτο, γιατί έχουν αποδεχτεί τον εαυτό τους έτσι όπως είναι και γιατί αυτό το πράγμα δεν το αφήνουν να είναι για αυτές εμπόδιο. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας μιλήσω λίγο για την αγάπη και το φόβο, γιατί δεν μας το μαθαίνουν στο σχολείο, κρίμα. Δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζετε ότι ο φόβος είναι ακριβώς το αντίθετο της αγάπης. Οπότε αν θέλουμε εμείς να φτάσουμε στο απότερο, στο υπέρτατο αυτό συνέστημα, θα χρειαστεί να φεύγουμε όσο μακριά από το φόβο γίνεται. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να είμαστε θετικοί. Να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, να έχουμε ανθρώπους θετικούς δίπλα μας. Εγώ όταν συνειδητοποίησα όλα αυτά τα πράγματα, μπήκαν όλα στη θέση τους ξαφνικά. Γιατί πρέπει να σας πω ότι γνώρισα ανθρώπους στη ζωή μου, οι οποίοι με βρίσκανε πολύ όμορφοι και ανθρώπους που με βρίσκανε πολύ άσχημο. Έχω ακούσει για τα πόδια μου ότι είναι σαν ποδοσφαιριστής. Ποιος το λέει αυτό σε έναν άνθρωπο? Και μου πήρε πάρα πολύ καιρό να το ξεπεράσω, γιατί για τον άνθρωπο το συγκεκριμένο, το πρότυπο, ήταν το ψηλό, λιγνό, ο Θεός ξέρει και δεν με αφορά. Ενώ όταν γνώρισα τον άντρα μου, γνώρισα έναν άνθρωπο που δεν με αποδέχτηκε έτσι όπως είμαι, του άρεσε έτσι όπως είμαι και αυτό είναι υπέροχο. Για να συμβεί σε όλους αυτό το πράγμα, χρειάζεται να ξεκινήσει από το ίδιο το άτομο η αλλαγή. Γιατί πρέπει να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι, αν χάσω 5 κιλά, όλα θα είναι τέλεια.
Αν είχα πιο ίσια μύτη, θα ήταν όλα φανταστικά. Αν τα μάτια μου δεν ήταν μπλε και ήταν καστανά, θα ήμουν πιο όμορφη. Για να μην πω το αντίθετο, που είναι το τετριμένο, μου πιάσατε εδώ αστιακή. Λοιπόν, και σας έχω νέα, δεν είναι αλήθεια αυτό. Έχω περάσει φάσεις στη ζωή μου που ήμουνα, ξέρω εγώ, 10 κιλά πιο κάτω από ό,τι είμαι τώρα. Που θυμάμαι να έχω πάει να αγοράσω ένα καινούριο 25 νούμερο τζιν, ιδανικό στο κεφάλι μιας γυναίκας που δεν έχει μυαλό, και πρέπει να δοκίμασα 25 τζιν, όσα το νούμερο. Και θυμάμαι την καλύτερη μου φίλη και κουμπάρα μου πια να μου λέει, δεν είσαι ευτυχισμένη με αυτό το σώμα. Όταν είχες τα παραπάνω κιλά που εσύ νόμιζες ότι ήταν παραπάνω, τα ψώνια μας διαρκούσαν 10 λεπτά και ήσουν τρεις ευτυχισμένοι. Και αγόραζες και έπαιρνες και φορούσες και... Και είχε δίκιο. Δεν μου τέριαζε αυτό το σώμα. Δεν τέριαζε το χαρακτήρα μου. Είμαι πληθωρικός χαρακτήρας εγώ. Είμαι πληθωρική σε όλα μου. Δεν μου τέριαζε. Το έκανα γιατί νόμιζα ότι θα ικανοποιούσα την κυρία στο περιοδικό, που, by the way, με κυνηγάει πολύ σήμερα που μιλάμε, να μην είμαι πια oversized για τα γούστα της. Θα σας δείξω ένα βίντεο που μου έστειλε ο άντρας μου. Γιατί με έχει πολύ το νου του αυτό το παιδί, όταν του είπα για αυτή την ομιλία, που τα λέει όλα σε μια εικόνα που θα δείτε. Αν θέλετε, κλείστε τον ήχο, τέλεια, για να μπορώ να κάνω ένα ωραίο κλείσιμο. Νομίζω τα είπα όλα, βέβαια, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που σας είπα για το φόβο. Ότι κανείς δεν μπορεί να ορίσει το πρότυπο. Το πρότυπο είναι υποκειμενικό, ο καθένας έχει την άποψή του, δεν πρέπει και δεν θέλουμε να ικανοποιήσουμε τους πάντες. Για μένα, αν με ρωτάτε τι είναι το υγιές πρότυπο, θα σας πω, μάλλον το σωστό πρότυπο, θα σας πω είναι το υγιές. Είναι το υγιές μυαλό, αρχικά. Δηλαδή, ξεκινάμε από το να είμαστε υγιείς εδώ και μετά, κατ' επέκταση, εδώ. Να συνειδητοποιήσουμε ότι αν θέλει κάποιος να είναι... να είναι, τέλος πάντων, όχι αδύνατος, αλλά να έχει ένα νορμάλ κατά το κεφάλι του σώμα, θα πρέπει να λαμβάνει την τροφή του ως και ευχαρίστηση, φυσικά, γιατί είναι τεράστια ευχαρίστηση, αλλά κυρίως ως καύσιμο. Και από εκεί και πέρα, ένα σώμα μπορεί απλά να έχει ένα άλλο σχήμα. Το σχήμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Μην είστε ίδιοι σαν όλους τους άλλους. Δεν χρειάζεται καθόλου. Η διαφορετικότητα είναι αυτή που κάνει όλη την ουσία σε αυτή τη ζωή. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.